μετά. Δεν είναι η τρόπη, δεν είναι η τρόπη. Επιτρέψτε μου κάθε λόγο να το λέω. Διότι στο παρελθόν μεταξύ μας είπαμε κουβέντες δημόσιες, είπαμε κουβέντες που βλάψανε, είπαμε κουβέντες που δεν έπρεπε να υποθούν. Είναι καιρός να κοιταχτούμε στα μάτια, να ζητήσουμε ένας από τον άλλο συγγνώμη και επιτέλους να πάμε ενωμένοι. Ξέρετε μέχρι τέλους Μαρτίου τι μηνύματα έχω πάρει εγώ στην Αθήνα. Ότι ενδεχομένως να πάμε στο 30. Σας ρωτάω αν απόψε βγει αυτό και ένας. Να πει δεν τον θέλω για πρόεδρο. Με ποια συνέντευξη θα πούμε στον κόσμο ότι εμείς διαμηνεύουμε τα συναισθήματά του και ότι πάμε ενωμένοι να βοηθήσουμε τον τόπο μας. Συγγνώμη για τον τόνο της φωνής, αλλά κάποια στιγμή και εμένα με συνεσπέκτουν κάποια πράγματα. Σημειώσεις θες. Για πήγαινε, 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 Βασίλη, πήγαινε. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι η ατμόσφαιρα της σημερινής συνεδρίασης είναι τελείως διαφορετική με την ατμόσφαιρα των προηγούμενων συνεδριάσεων του Κοινωνικού Συμβουλίου, όπου όλοι ερχόμασταν με χαρά, με πάθος, με δραστηριότητα, να αποφασίσουμε για να εκφράσουμε τις απόψεις μας για τα δημοτικά δρόμενα και για τα θέματα της σημερινής διάταξης. Η σημερινή συνεδρίαση, η ατμόσφαιρα, είναι μία αναγκαιότητα που μας επιβλήθη από το τραγικό γεγονός. Συγχωρέστε μου την σχέση. Του ξαφνικού θανάτου του συναδέλφου μας, του Προέδρου μας και του εκλεκτού συμπολίτη μας, ο οποίος κατά τα προηγούμενα χρόνια επέδειξε μία κοινωνική έντονη δράση και στον επαγγελματικό τομέα και ως συνεργαστής και στον αγροτικό τομέα με αξιόλογο έργο και χρήσιμη προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και στο Δήμο. Όμως, όπως είπα και οι προλαλήσατε ο Δήμαρχος, η ζωή συνεχίζεται. Τα προβλήματα του Δήμου τρέχουν και είμαστε αναγκασμένοι κάτω από αυτή την αναγκαιότητα που μας επιβλήθη να συνεδριάσουμε και να εκλέξουμε τον νέο Πρόεδρο. Προσωπικά είχα πολλούς δισταγμούς να αποδεχτώ την θέση που πρότεινε ο αξιότιμος κ. Δήμαρχος. Για συναισθηματικούς λόγους και για ειδικές αναφορές, οι οποίες διακατέχουν την προσωπικότητά μου, όπως και όλοι μας, υποθέτω. Όλοι θα απευχόμασταν να συμπληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο για αυτό το συγκεκριμένο λόγο και να μην συμπληθεί στο πέρας της πρώτης περίοδου που διαρκεί η Προεδρία. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, έστω και με βαριά καρδιά, για την τιμή που μου κάνατε. Για την εμπιστοσύνη που δείξατε προς το πρόσωπό μου και τον Δήμαρχο και εσάς όλους, ανεξαιρέτως της θετικής ή αρνητικής ψήφου που δώσατε. Και αυτή που δώσατε την αρνητική ψήφου είναι ισόπωση βαρύτητας και αξίας θετικής, γιατί αντανακλά τον τρόπο τον οποίο αυτοί έκριναν ότι έτσι μπορεί να εξυπηρετηθεί το συμφέρον του τόπου. Μία είναι η υποχρέωσή μας. Να είμαστε ενωμένοι,
με σύμνοια, με συνεργασία και με σύνταξη. Να δικαιώσουμε και τον Εχνικότα και την προσπάθεια που κατέβαλε επί τόσα χρόνια για το καλό αυτή τη περιοχή. Σε αυτό θα αντιμετωπίσουμε δύο αρνητικέ παραμέτρου. Η μία είναι η τραγική οικονομική συγκυρία, η πρωτοφανή τραγική συγκυρία, η οποία όμω έχει την αιτία τη. Γιατί επί 35 χρόνια, σε αυτό που λέγεται ναό τη Δημοκρατία, και λυπάμαι που είμαι αναγκασμένο να κάνω και μια πολιτική προέκταση τη ομιλία μου, υπήρχε ένα ξύλινο αντιπολιτευτικό λόγο κάθε στιγμή και σε κάθε συνεδρία, η οποία έφερε το σημερινό αποτέλεσμα. Εμεί λοιπόν δεν πρέπει να το μιμηθούμε σε αυτή τη συμπεριφορά. Πρέπει να έχουμε μια άλλη συμπεριφορά. Μια άλλη συμπεριφορά που θα καταστήσει τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μακρακόμη πρότυπο συμπεριφορά για όλου του Δήμου τη Επικράτεια. Έχουμε μιλήσει και άλλη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και έξω, εκεί που πήρε με τον καφέ παρέα, ότι η σύνθεση αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου έχει υψηλό επίπεδο. Υψηλότερο επίπεδο που θα αντανακλούσε σε ένα Δήμο 300 και 500 χιλιάδων. Άρα και οι απαιτήσεις των δημοτών μας, αλλά και μόνο των ιδίων, πρέπει να είναι αυξημένες ως προς την παραγωγή του έργου. Εάν κατορθώσουμε και ελέγξουμε τη συμπεριφορά μας, τη σκέψη μας και την πρακτική μας και την εντάξουμε στο διάδρομο της σύνδειας, της συνεργασίας και της ύπραξης, θα φέρουμε το αποτέλεσμα παρά την τραγική οικονομική συγκυρία. Εάν όμως πέσουμε στην παγίδα που χρησιμοποιήθηκε επί τόσα χρόνια στο ναό της Δημοκρατίας και το δικό μας έργο δεν θα είναι αξιόλογο και δεν θα δικαιώσει την ψήφο που μας εμπιστεύτηκαν οι πολίτες μας. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει τεράστια εμπειρία που εκφράζεται στα πρόσωπα δύο πρώην δημάρχων και του σημερινού δημάρχου, ο οποίος προϋπηρέτησε ως αντιδήμαρχος επί 4 ετών. Ομοίως και πολλά στελέχη παλαιότερα που έχουν υπηρετήσει και αυτοί ως αντιδήμαρχοι και ως Δημοτικοί Σύμβουλοι και σημερινά νέα πρόσωπα, τα οποία έχουν μια άριστη κοινωνική και επαγγελματική καταξίωση. Και άρα και αυτό οι δυνατότητες είναι πάρα πολλές. Ταυτόχρονα έχει εκπροσώπους του αγροτικού χώρου, που είναι η κύρια, το κύριο πληθυσμιακό στοιχείο στον τόπο μας, οι οποίοι γνωρίζουν άριστα τα προβλήματά τους. Άρα δεν θα είμαστε δικαιολογημένοι αν δεν παράσουμε αξιόλογο έργο. Θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι για την τιμή που μου κάνετε. Θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ στα καθηγοντά μου και στις προσδοκίες σας, ασκώντας τα καθηγοντά μου με πνεύμα αμεροληψίας, αντικειμενικότητας και δικαιοκρισίας. Θέλω αυτά από εσάς όμως να έχω μια μικρή ανοχή κατά τα πρώτα στάδια άσκησης των καθηγόντων μου. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου πανέτοιμο για αυτή τη θέση, όμως αφού έκρινε έτσι το Συμβούλιο, την αποδέχομαι ευχαρίστως. Το μεγάλο σημείο είναι η συγκυρία που αναλαμβάνω αυτά τα καθήκοντα. Της απόδοση φοροτιμής, εναρχής του φοροτιμής από μέρος μου, θα ήθελα μετά το πέρας της συνεδρίασης, αγαπητοί συνάδελφοι, να μου επιτρέψετε να μην δεχτώ συγχαρητήρια παρά μόνο τις ευχές σας για καλή απόδοση στο έργο που μου αναθέσατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο Πρόεδρος. Είναι δεδομένο ότι η συμπεριφορά της μείζωνας αντιπολίτευσης
θα είναι η ίδια που ήταν μέχρι σήμερα. Πιστεύω ότι βοηθήσαμε. Ζήτησες την ανοχή στα πρώτα συμβούλια. Θα πρέπει να σου πω, Δεύτερη Θανάση, ότι δεν θα υπάρξει ανοχή. Και δεν θα υπάρξει ανοχή διότι έχεις την εμπειρία και μπορείς να το εξέλθεις, αρκεί, επίτρεψε μου την έκθεση, να ευρωστείς λίγο. Δεν είσαι καινούργιος, έχεις υπηρετήσει, έχεις την αντίστοιχη μόρφωση, μας ξέρεις όλους, ο χρόνος τρέχει και η περίοδο ανοχής έχει τελειώσει. Σου έχουμε ορόψυχα, καλή επιτυχία. Κύριε Υπουργός. Αγαπητέ συνάδελφε, κύριε Πρόεδρε, να σου ευχηθώ λίγο καλή επιτυχία και πιστεύω ότι θα είναι πράγματι επιτυχία γιατί και τη συγκρότηση έχεις και τη δημόσια ζωή έχεις υπηρετήσει και την πολιτική, με την πολιτική έχεις ασχοληθεί, άρα είναι πολύ εύκολο να πεις και σε αυτόν τον σπουδαίο ρόλο που σου ανέλησε στο Δημοτικό Συμβούλιο, άσχετα των περιστάσεων. Εύχομαι και πάλι κάθε επιτυχία. Καλή συνάδελφος, ο κύριος Διαμαντής. Με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στον κύριο Πρόεδρο. Ως γραμματέας του Συμβουλίου θα ήθελα να επισημάνω ότι η συνεργασία μου θα είναι άριστη, με την προϋπόθεση βέβαια ότι επειδή κατά το παρελθόν δύο τουλάχιστον φορές προωθηθήκαν αποφάσεις του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου στο Διάβγεια χωρίς να έχουν να ανταποκρίνονται στη βούληση του Συμβουλίου, αυτό που ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο, και φέρανε και την υπογραφή μου, έστω και χωρίς να τις έχω υπογράψει. Θα παρακαλούσα λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, από εδώ και πέρα όλες οι αποφάσεις του Προεδρείου πριν κοινοποιηθούν να λαμβάνουν και τη δικιά μου υπογραφή ή το τυπικό ελάχιστο επιτέλειο. Υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας, υπάρχουν fax, υπάρχουν email, υπάρχουν παρουσίες φυσικές, υπάρχουν δυνατότητες. Κατά συνέπεια λοιπόν θα ήθελα αυτό. Κλείνοντας, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να αποτίσω φόρο τιμής στον ειδικότα πρόεδρο, τον κύριο Καρατζίκο, να ευχηθώ να είναι ελαφρύ και λουλουδιασμένο το χώμα που του σκεπάζει και να τονίσω ότι στο λίγο χρόνο που τον γνώρισα, διαπίστωσα και μου έδινε την αίσθηση του νερού. Ήταν καθαρός και εξάστερος και διαφανής στις απόψεις του. Ήξερε να ελίσσονταν όταν στριμώχνεται, ήταν διεισδυτικός όταν αποκλειόταν. Ήθελε όμως για να αποκτήσει τη δύναμη του νερού και άλλους ανθρώπους δίπλα του με το ίδιο όραμα για να μπορέσει να καταλήξει στη θάλασσα. Με αυτή την προοπτική λοιπόν, καλώ όλους να μπορούμε να κινούμαστε για το όραμα του τόπου μας με σύμπραξη και με σύγχυση. Και είναι στο χέρι σου, κύριε Πρόεδρε, να εξασφαλίσετε τις προϋποθέσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Άλλος συνάδελφος. Δώσουμε. Συνεδρία, η συνεδρία είναι προηγουμένη. Θα κάνω να υπογράψω τα παιδιά.